τραγικές ιστορίες που θα μπορούσαν να βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά εκτελήσονται στη νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Μικρά Αγγλία». Ιστορίες που έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του 30, στην επαρχία και τις αυστηρές όσο και αναχρονιστικές επιταγές της. Δυνατή ιστορία, συναρπαστικοί χαρακτήρες, εποχή ιδιαίτερη στην Άνδρο λόγω της ναυτοσύνης, μοναξιά των γυναικών, έρωτας, άντρες που λείπουν για χρόνια. Ένα βιβλίο που με σημάδεψε εδώ και 18 χρόνια που το έχει γράψει η Ιωάννα. Στη νέα του ταινία, ο πολύπειρος σκηνοθέτης εμπιστεύεται τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς, προσπαθώντας με απλούς τρόπους να τους βοηθήσει και να τους ενθαρρύνει. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω για κάτι που θα συμβεί, αλλά μια χειρονομία, ένα χάδι στο νόμο, ένα χάδι στο χέρι που τρέμει και που το αισθάνομαι συγκινημένο και με τρομερή αγωνία, αυτό αρκεί για να αποκτήσουμε μια επικοινωνία η οποία είναι πολύ βαθιά και πολύ ουσιαστική κάθε φορά που γυρίζω κάτι. Εγώ παίζω την Όρσα Σαρταφέρου. Είναι μια κοπέλα η οποία αποφασίζει να αγαπάει μυστικά και απόλυτα έναν άντρα και το κάνει. Τα πράγματα δεν έρχονται έτσι όπως τα ήθελε. Παντρεύεται έναν άλλον άντρα. Ωστόσο δεν ξεχνάει τον Σπύρο. Ήταν μια πολύ γεμάτη εμπειρία, ένα τεράστιο σχολείο για μένα που μόλις είχα βγει από τη σχολή. Αυτό που είπε και ο Αντρέας, φύγαμε από την Αθήνα και από όλο αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα, πήγαμε σε ένα χειμωνιάτικο νησί, είδαμε τη θάλασσα διαφορετική από ό,τι βλέπουμε τουριστικά, ας πούμε, το καλοκαίρι. Συνεργαστήκαμε όλοι μαζί με πολύ τρυφερότητα και με πολύ αγάπη. Ο σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι υπάρχουν στις μέρες μας αριστουργηματικά κείμενα και σενάρια από νέους ανθρώπους. Η πεζογραφία στην Ελλάδα ήταν και παραμένει πολύ σημαντική. Δεν μιλάω πάντα για τους μεγάλους λογοτέχνες της γενιά του 30 ή τη γενιά του 60, αλλά σήμερα γράφονται καταπληκτικά κείμενα. Αλλά πέρα από τα πεζογραφήματα υπάρχει το πολύ καλό θεατρικό κείμενο που επίσης μπορεί να σου δώσει αφορμή να το μεταφέρεις με την ιδιαίτερη διαδικασία που έχει η κινηματογραφική τέχνη. Αγάπη μου! Σπύρο! Η Θεσσαλονίκη είναι στενά συνδεδεμένη με την καριέρα του σκηνοθέτη. Δεν θέλω να απαντά αυτό που λένε ότι είναι μια ερωτική πόλη, γιατί δεν μου έχει συμβεί, παρόλο που είναι. Παρόλο που είναι ερωτική, έτσι τουλάχιστον λένε, δεν μου συνέβη, αλλά είναι ερωτική με τα πρόσωπα που συναντάω και που είναι διαφορετικά από δρόμο σε δρόμο, από περιοχή σε περιοχή. Επειδή έζησα ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας και μάλιστα η εμπειρία μου ταξιδεύοντας όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περιοχές γύρω, από εκεί προέκυψε το ένα είναι δρόμος, ιστορίες της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια πάντα του Γιώργου του Σκαμπαρδόνη. Ο Παντελής Βούλγαρης, αστειευόμενος, παραδέχθηκε ότι παρακολουθεί ποδόσφαιρο και έχει οπαδικές προτιμήσεις. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά η δεύτερη ομάδα μου είναι ο ΠΑΟΚ. Για να μην σας πω ότι όταν παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι τουλάχιστον όπως έχει καταντήσει ο Παναθηναϊκός. Η Μικρά Αγγλία έχει διάρκεια περίπου 2,5 ώρες και συμπροταγωνιστούν περίπου 20 νέοι ηθοποιοί.